Πώς γίνεται το χρηματιστηριακό παιχνίδι, θέλω να καταλάβω. Αν το κατάλαβες Γιώργο, πες το μας εσύ. Θέλω να καταλάβω πώς γίνεται. Έχουμε αυτούς που παράγουν την ενέργεια. Αυτοί που παράγουν την ενέργεια στη χώρα μας είναι τέσσερις. Μάλιστα. Είναι τέσσερις παίκτες. Και οι τέσσερις αγοράζουν φυσικό αέριο απευθείας από τη Ρωσία ή από οπουδήποτε αλλού. Με το τι συμβόλαια έχουν να αγοράσει αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το γνωρίζουν οι ίδιοι. Ναι. Το ότι γίνεται μια διασύνδεση, το ότι υπάρχει μια διασύνδεση σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με το δίκτυο υψηλής δηλαδή μεταφοράς, και εμείς έχουμε εισαγωγές, υπάρχει ένα παιχνίδι όπου μπορεί εμείς να παράγουμε ρεύμα και να το εξάγουμε, παράδειγμα, στη Βουλγαρία. Ναι. Και μετά να έρχεται μέσα ακριβότερο. Αυτό είναι σκάνδαλο. αυτό είναι το παιχνίδι το χρηματιστηριακό. Αυτό ρωτάω. Άρα μας λέτε δύο λεφτά είναι βάλλον αυτό που μας λέτε, κύριε Αλαμίδη. Εγώ τουλάχιστον δεν τα κατέχω αυτά τα θέματα. Το ακούω και τρελαίνομαι. Ότι τέτοιες εποχές, δηλαδή κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει ούτε το ονοματεπώνυμό τους, είναι δουλειά αλλωνών. Ότι κάποιοι κάνουν εξαγωγές ρεύματος που το χρειαζόμαστε εμείς. Και το επαναεισαγάγουμε ακριβότερο για να το πουλήσουμε στον καταναλωτή, αυτό θέλει, τι να πω. Γι' αυτό και ζητάμε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το έχουμε πει, έχουμε κάνει και συνάντηση μαζί τους, να ελέγξουν τις τιμές. Δεν είναι δυνατόν η χοντρική να μπορεί, σας λέω, αυτή τη στιγμή. Στον εισαγγελέα έχετε πάει, κυρία Λαμίνη. Στην δικαιοσύνη έχετε πάει αυτά να τα καταγγείλετε. Αφού είναι με νόμο, Ανδρέα Καψαμπέλη. Με νόμο Χατζηδάκη έγινε αυτό. Ακριβώς. Η εξαγωγή, κύριε Παναεξαγωγή. Η εξαγωγή είναι κανένα νόμος, τότε να το πούμε. Να το καταγγείλετε. Παρακαλώ. Επιτρέπει νόμος. Δύο λεφτά ρε παιδιά, συγγνώμη, αν τα θεωρείτε εσείς φυσιολογικά, εγώ δεν μπορώ, τρελαίνομαι, ξαναλέω. Και ας είμαι χαμηλών τόνων. Μου λέτε ότι υπάρχει νόμος, κύριε Αλαμίδη, που επιτρέπει την εξαγωγή και την επαναεισαγωγή σε ακριβότερες τιμές. Ναι, το χρηματιστήριο ενέργειας αυτό είναι. Μπορεί κάποιος να πουλάει το ρεύμα σε μια αγορά, παράδειγμα, στα Σκόπια, με καλύτερη τιμή και άρα κάνει εκείνη την ώρα εξαγωγές. Δεν το χρησιμοποιεί το ΔΥ, αντί να το δώσει στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να το δώσει με χαμηλότερη τιμή, αυτό το εξάγει. Και επιδοτείται. Και επιδοτείται. Αυτό το κόλπο εγώ ήξερα ότι γινόταν στα φάρμακα χρόνια. Οι εξαγωγές των φαρμάκων ήξερα ότι ήταν ένα σκάνδαλο. Ξέρω, λέω ότι εγώ αυτό το σκάνδαλο το ξέραμε. Οι παρικούντες στην κοινωνία ότι γίνεται με τα φάρμακα. Όχι, εκεί είναι παράνομο, Ανδρέα. Εδώ έγινε νόμιμο με νόμο Χατζηδάκη. Μα ο κύριος Αδαμίδης, με συγχωρείτε. Ο κύριος Αδαμίδης πριν ένα λεπτό είπε το εξής. Πήγαμε, λέει, στη ΡΑΕ και ζητήσαμε από τη ΡΑΕ να ελέγξει τις τιμές. Εγώ ρωτώ, αυτός δεν είναι ο νόμος της ΡΑΕ. Γιατί έπρεπε να πάει ο κύριος Αδαμίδης να πει στη ΡΑΕ, να δω ρε φίλε, πάνε κάτι 400 και 500 στον κόσμο. Μπορείς να ελέγξεις τιμές. Μα η δουλειά της ΡΑΕ ήταν να ελέγξει τιμές. Τώρα να πάει ο κ. Αλαμίδη, είναι δουλειά της ΡΑΕ και των νομικών συμβούλων της τώρα για να ρίξει το ταπείνι, κ. Αλαμίδη. Υπάρχει μια διαδικασία από τα ψηλά γράμματα, αυτό που λέμε ρήτρα αναπροσαρμογής. Ο καταναλωτής δεν το έχει δει. Γιατί, για ποιον λόγο πρέπει να είναι δεσμευμένος η δίκαια, αν μπορεί να φύγει από τον πάροχο από τη στιγμή που τον έχει χρεώσει ξαφνικά ένα διπλάσιο τιμολόγιο ρεύματος. Δεν μπορεί να φύγει και έχουμε πει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αυτό είναι σκάνδαλο, είναι απάτη. Θα μπορεί να φύγει και να αλλάξει πάροχο, γιατί ξαφνικά θα σας απαντήσεις. Και να πέρα κανένα σταθερό τιμολόγιο κάπου αλλού, γιατί πρέπει να σας απαντήσεις. Αυτό που λέει ο Γιώργος, τι σας απάντησα. Εκεί λοιπόν μας είπε για το συγκεκριμένο ότι προωθεί μία ρύθμιση προς το Υπουργείο προκειμένου να μπορεί να γίνεται αυτή η αλλαγή παρόχου. Βεβαίως εδώ μπορεί να υπάρχουν και κίνδυνοι αν κάποιος φύγει από κάποιον και έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο και το εγκαταλείψει μέσα στους πρώτους 3-4 μήνες λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής, προσπαθούν να προστατεύσουν δηλαδή και τους προμηθευτές. Όμως το πρόβλημα είναι το ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να πληρώνει ξαφνικά το ρεύμα από 100 ευρώ 300 ευρώ. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Αλαμίδη. Τι είπατε τώρα, είπατε
να προστατεύσει τους καταναλωτές και όχι τους πολίτες. Εγώ, όχι, λέω, η ΛΑΗ, η δουλειά της είναι να προστατεύει τους πολίτες. Να προστατεύσει, αυτό λέει. Για αυτή να κλείσουμε, κύριε Αδαμίδη. Επειδή εμπλέκονται και υπάρχουν οι εταιρείες και μπορεί να βεβαιώσουν ότι έχουν ζημιές γιατί αγοράζουν οι ίδιοι ακριβά, καθυστερεί να γίνει το απλό που θέλει ο κόσμος. Έχουμε συμβόλαιο, κύριε Βλάχο, μαζί. Μου έχεις βάσει ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε. Τώρα, επειδή είπατε και για τους λιγνίτες, με τη Μεγαλόπολη, τι ακριβώς έχει γίνει? Βγήκε πρόσκληση ενδιαφέροντος προσλήψεις. Για προσλήψεις με τι μισθούς? Όχι, και πρόσληψη ενδιαφέροντος έχει κάποιο, είναι πράγματα τα οποία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι για ανάγκες οι οποίες θα έπρεπε να είναι πάγιες και διαρκείς, αλλά είναι εποχικές, ας το πούμε, και γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Για 8 μήνες. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Δεν έχουμε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Περιμένουμε να βγει ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα είναι το επόμενο δίμηνο στον αέρα για τη ΔΕΗ, 170 άτομα. Και τι μισθούς, τι αποδοχές θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Δυστυχώς ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι ο Χατζηδάκης έχει ψηφίσει το 46-43 του 19 που λέει ότι δεν θα εντάσσονται στον κανονισμό και στις συλλογικές συμβάσεις αυτοί οι εργαζόμενοι και θα είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία όταν θα τους προσλάβει, γιατί αυτή είναι με ατομικές συμβάσεις. Κατάλαβα. Θα τα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Κύριε Αλαμίδη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και τις καταγγελίες οι οποίες πρέπει να απασχολήσουν και την κυβέρνηση αλλά και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα αυτή την εποχή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας.